όλο μισό λεπτό, κυρία. Να μείνει στα χαρτιά τα καταστήματα μας, να μείνουν ανοιχτά. Είναι η συνέχεια μια σειρά κινητοποιήσεων σε κεντρικό επίπεδο, η οποία συνεχίζουν σε τοπικό επίπεδο. Είναι συνέχεια κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε στο Δικηγορικό Σύλλογο πριν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και ήδη το προηγούμενο Σάββατο, μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο κατά το φορολογικό νομοσχεδίο όπως έρχεται να ψηφιστεί, με σκοπό να πιεστεί η κυβέρνηση, πάω ότι κινητοποίησε αυτή την έννοια έχουν, να πιεστεί η κυβέρνηση και να προχωρήσει, αν όχι στην απόσυρση, σε μια σειρά από τροποποιήσεις προς όφελος των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιστημόνων κλπ. Την Δευτέρα ήμουν στη Βουλή, στην ακρόαση των φορέων. Δεν είμαι αισιόδοξο από αυτά που είδα και άκουσα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις. Αύριο, σε ό,τι μας αφορά, εμείς έχουμε ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων στην Αθήνα, όπου θα εξετάσουμε τη συνέχιση με της αποχής μας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Εμείς, ξέρετε, έχουμε πάρει απόφαση ήδη από 20 Νοεμβρίου αποχή από τα καθήκοντά μας μέχρι και σήμερα, η οποία συνεχίζεται. Θα δούμε αν θα αλλάξει ο τρόπος της αντίδρασης και ποια μορφή θα έχει. Ελπίζω τα πράγματα να είναι διαφορετικά, να μας ακούσει η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε ουσιαστικές τροποποιήσεις αυτού του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο, αν ψηφιστεί όπως είναι, είναι προφανές ότι μια μεγάλη κατηγορία σίγουρα νέων ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων, σε ό,τι με αφορά, αφού αυτούς εκπροσωπώ, θα οδηγηθούν στην αποχώρηση από το επάγγελμα, στο περιθώριο, είναι προφανές. Σήμερα είναι μια ημέρα διαμαρτυρίας. Είναι η ίστατη προσπάθεια που κάνουμε να εκλογικεύσουμε την κυβέρνηση σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο. Σαν εμπορικό σύλλογος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη για τη συμμετοχή τους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους των μελών του εμπορικού συλλόγου. Θα ήταν επιθυμία μου και οι υπόλοιποι κλάδοι να είχαν μια τόσο ισχυρή παρουσία σήμερα. Εμείς πάλι μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια. Ευελπιστούμε, θα επαναλάβω έστω την ίστατη ώρα, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και αλλαγές στο νομοσχέδιο και να καλυφθούν οι όποιες αδικίες και αστοχίες υπάρχουν σε αυτό. Συμμετέχουμε και εμείς σήμερα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού Φθιώτιδος, στην απεργία την οποία εξαγγείλαμε μαζί με τους επιστημονικούς φορείς, Δικηγορικό Σύλλογο, Εμπορικό Σύλλογο, για το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο μας πλήττει και δεν μας αφήνει περιθώρια να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Από την αρχή η ΓΕΣΕΒΕ ήταν ενάντια στο απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου, γιατί όπως γνωρίζετε οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαποσχολούμενοι δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν και είναι η ταφόπλακα για όλη την κοινωνία. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας μας. Συσπυρωνόμαστε στον αγώνα της Ομοσπονδίας για την απόσυρση του νομοσχεδίου, με το οποίο είμαστε εξ αρχής αντίθετοι. Είναι τα φόπλακα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά μιλά για αναμόρφωση φορολογική, αλλά πιάνει αποκλειστικά, στην προμετωπίδα του γράφει, ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατακεραυνώνει τον κλάδο, προσπαθεί να φορολογήσει με βάση τις τριετίες κυρίως τους συναδέλφους. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα, γιατί πολλά πράγματα έχουν ήδη λεχθεί από προηγούμενους και τα γνωρίζουν. Ένα απλό παράδειγμα ενός συναδέλφου ο οποίος ξεκίνησε το 2005, έχει συμπληρώσει δηλαδή περίπου 18 χρόνια μέχρι σήμερα. Το 2005, βάζοντας ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσει, αντιμετωπίζει μια δεκαετία μνημονίων και υγειονομικών κρίσεων και έρχεται σήμερα να πληρώσει αυτό που του θέτει μπροστά του η κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσει, πώς είναι δυνατόν να πληρώσει
αυτό το παραπάνω που του ζητάει. Έχει τσουβαλιάσει και στην κυριολεξία τους πάντες. Θέλουμε λοιπόν να αποσυρθεί το φορολογικό νομοσχέδιο, να γίνει μια συζήτηση εκβάθρων, να πριτανεύσει λογική και όπως σε όλες τις δημοκρατίες να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα που να τους όλους να τους επιβραβεύει.